Γεωργίων Φόρτιο Ζαχαρία, ο Βασίλης Κούπρος, Μωρίς Μπουτσάκης. Στην τρίτη είναι ο Σταθόπουλος ο Χάρης, στην τέταρτη είναι ο Ντόρτος, στον τεχνοτομένο με 84. Έχουμε το καθένα 11 στο Γιάννα Σκό. Στην έβδομη με το νούμερο 2. Στιγμή στην τελευταία γύρα και έμεινα από βενζίνη. Έμεινες από βενζίνα? Ναι, δεν το υπολόγιζε καλά ο μηχανικός μου και έμεινα από καύσιμο. Στα 11 χρόνια πρώτη φορά μου έχει συμβεί. Τι να πεις, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν πειράζει για το δεύτερο σκέφτος. Και να περάσουμε να δούμε για την κατηγορία MX2 τον δεύτερο αγώνα πώς εξελίχθηκε. Ο δεύτερος αγώνας μας είχε επιφυλάξει αρκετές αλλαγές για τις πρώτες θέσεις, μια που οι αναβάτες που περιμέναμε να δώσουν τη μάχη και οι δύο εγκαταλείψανε, ο Ζαχαρίου Βασίλης λοιπόν και ο Κουτσάκης ο Θόδωρος, και η πρώτη θέση έχει αλλάξει αρκετά χέρια μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας. Με το νούμερο 84 λοιπόν ο Τέοντορ Τότεβ εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Ζαχαρίου του Βασίλη. Με το νούμερο 84 πήρε λοιπόν την πρώτη θέση, παλεύοντας με τον Παξεβάνη τον Δημήτρη με το νούμερο 131. Ο Παξεβάνης ο Δημήτρης είχε ένα πολύ καλό ρυθμό και στο δεύτερο το σκέλος, όπου με τον Σταθόπουλο τον Χάρη δίνανε τη μάχη, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί ο Σταθόπουλος ο Χάρης ψηλά και έτσι έκλεψε την δεύτερη θέση από τον Σταθόπουλο τον Χάρη ο Παξεβάνης ο Δημήτρης. Πάρα πολύ καλή εκκίνηση είχε κάνει ο Μόσιος ο Γιάννης, που τερμάτισε στην τρίτη θέση με το νούμερο 51, με τον Γιωργαντά τον Αλέξανδρο στη δεύτερη θέση να τον ακολουθεί. Ήταν οι δύο αναβάτες που μας κρατήσανε ψηλά το ενδιαφέρον, μια που είχαν κάνει και μια απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους αναβάτες. Ο Μόσιος ο Γιάννης όμως είχε ένα πρόβλημα με το number plate, το οποίο είχε ξεβιδωθεί από το τιμόνι του και τον ενοχλούσε ειδικά στις αριστερές στροφές, όπου τον ανάγκασε να κόψει ρυθμό, εκμεταλλευόμενος φυσικά ο Γιωργαντάς ο Αλέξανδρος στιγμή του Μόσιου του Γιάννη. Πέρασε για λίγο στην πρώτη θέση, οδήγησε την κούρσα για αρκετά, μάλλον γύρω στους 4 γύρους, ο Γιωργαντάς ο Αλέξανδρος με το νούμερο 21, αλλά δεν άντεξε την πίεση του Τέοντορ Τότεφ και του Παξεβάνη του Δημήτρη, όπως και του Μόσιου του Γιάννη, και έτσι λοιπόν αρκέστηκε στην 4η θέση. Στην 5η θέση με το νούμερο 225 ο Χριστιανό Αγγέλοφ. Στην 6η θέση να τερματίζει με το νούμερο 101 ο Σταθόπουλος ο Χάρης. Στην 7η θέση με το νούμερο 203 ο Χριστιαν ο Κνάσερ. Στην 8η θέση με το νούμερο 111 ο Στόγιαν ο Ράσκοβ. Στην 9η θέση με το νούμερο 120 ο Κωνσταντινούδης ο Γιάννης. Και τη δεκάδα να κλείνει με το νούμερο 14 ο Κόπανος ο Ευάγγελος.
Να πούμε ότι και εδώ είχαμε αρκετές εγκαταλείψεις. Όπως ο Κουτσάκης ο Θόδωρος είχε μια άτυχη στιγμή στην εκκίνηση του αγώνα. Στην κυριολεξία πέρασε από πάνω του αναβάτης την στιγμή που είχε πέσει ο Κουτσάκης ο Θόδωρος. Να δούμε και ποιοι αναβάτες ολοκληρωμένα εγκαταλείψανε. Με το νούμερο 347 ο Σιδηράτος ο Μιχάλης, ο οποίος είχε μια πτώση αρκετά άσχημη στο δεύτερο άλμα μετά την εκκίνηση. Παρ' όλα αυτά όμως μπήκε στον αγώνα, συνέχισε και στον 8ο γύρο είδε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει και έτσι εγκατέλειψε. Όπως επίσης ο Ζαχαρίου Βασίλης με το νούμερο 86 έχει καταλήψει. Ο Ντουρατζίτης ο Γιάννης με το νούμερο 100 είχε μια πολύ άσχημη στιγμή φεύγοντας επάνω από τη μοτοσυκλέτα του πάνω στο μπέρμ και να έχει χτυπήσει στο στήθος του. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Κουτσάκης ο Θόδωρος με το νούμερο 1, όπως σας είπα, είχε μια άτυχη στιγμή στην εκκίνηση του αγώνα, στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση. Και με το νούμερο 187 ο Βαγγινάς ο Μιχάλης. 5 αναβάτες λοιπόν για το δεύτερο σκέλος έχουν εγκαταλείψει. Ο Ζαχαρίου Βασίλης φυσικά ανενόχλητος εγκατέλειψε τον αγώνα, διότι από το πρώτο σκέλος μάλιστα είχε εστευθεί ο κυπελούχος για το 2010. Μια που ο Κουτσάκης ο Θόδωρος, όπως είπαμε, εγκατέλειψε στο πρώτο σκέλος. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε και το δεύτερο σκέλος της κατηγορίας MX2. Να πούμε ότι ο ταχύτερος αναβάτης για το δεύτερο σκέλος ήταν ο Γιωργαντάς ο Αλέξανδρος με το νούμερο 21, με χρόνο 1.52.222. Αντίστοιχα, ο ταχύτερος αναβάτης για το πρώτο σκέλος ήταν ο Ζαχαρίου Βασίλης με το νούμερο 86, με 1.53.566. Εδώ βλέπουμε ότι ο Γιωργαντάς ο Αλέξανδρος για το δεύτερο σκέλος έκανε ένα καταπληκτικό αγώνα, είχε ένα πολύ καλό ρυθμό, αλλά οι δυνάμεις του τον προδώσανε και έτσι δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση. Στην συγκεκριμένη εκπομπή θα παρακολουθήσετε μόνο την κατηγορία MX2 και τα δύο τα σκέλη. Τα επόμενα σκέλη θα τα παρακολουθήσετε στην επόμενη εκπομπή. Όπως έγινε και στον αγώνα της Βυσαλτίας. Αλλά εδώ θα δείτε πραγματικά και τα υπόλοιπα τα σκέλη από τις άλλες κατηγορίες στις επόμενες εκπομπές που έρχονται. Μια που τελείωσε και το κύπελο, θα έχουμε όλο τον ελεύθερο χρόνο λοιπόν για να σας μεταφέρουμε όλη την εξέλιξη από όλα τα σκέλη. Εδώ λοιπόν θα απολαύσετε έναν καταπληκτικό αγώνα, όπως είδατε και από το πρώτο σκέλος που ήταν και το καλύτερο στιγμιότυπο. Στο δεύτερο σκέλος δεν είχαμε αρκετές μάχες, γιατί όπως ακούσατε και είδατε εγκαταλείψαν αρκετοί καλοί αναβάτες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία και η πιο ταχύτατη κατηγορία, η MX2. Γι' αυτό λοιπόν απολαύστε και το υπόλοιπο του αγώνα. Όπως επίσης μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα και στην ιστοσελίδα, στην www.fnip.gr, και όλες τις εξελίξεις από διάφορα event που γίνονται στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εγώ θα σας αφήσω εδώ πέρα να απολαύσετε το υπόλοιπο του αγώνα και μαζί θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές, να είσαστε κοντά μας, γιατί θα σας μεταφέρω, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα σκέλη από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Να μην ξεχνάμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 3.30 ώρα και κάθε Τρίτη στις 4 το μεσημέρι.